Την απόφαση να κλείσει το πρώτο δημοτικό σχολείο Ζακύνθου πήρε η πρωτοβάθμια εκπαίδευση μετά από 4 κρούσματα κορονοϊού σε μαθητές. Ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες που προβλέπει ο ΕΟΔΗ, το σχολείο θα μείνει κλειστό για 15 ημέρες. Με συζήτηση που κάναμε και με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγείας και τον Διευθυντή του Σχολείου, αποφασίστηκε όπως ολόκληρο το σχολείο κλείσει μετά τα δύο τελευταία περιστατικά. Και χτες ενημερωθήκαμε και για άλλα δύο παιδιά κρούσματα, τα οποία ήταν και σε τρίτο τμήμα, το Ε2, οπότε σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Διεύθυνσης Υγείας του κυρίου Πλέσσα, έπρεπε να κλείσουμε όλο το σχολείο. Από την πρώτη στιγμή τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα στο σχολείο, το οποίο έχει μάλιστα απολιμανθεί, ενώ οι μαθητές κάνουν από το σπίτι τους τηλεκπαίδευση. Κάνουν τηλεκπαίδευση, έχει γίνει από χτες απολίμαση του χώρου του σχολείου, έχει γίνει απολίμαση και του λεωφορείου που μεταφέρει τα παιδιά, καθώς και ο οδηγός και συνοδηγός μπήκαν σε καραντίνα. Στα σχολεία τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, παράθυρα ανοιχτά, καθαρισμοί, αποστάσεις, μάσκες, δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Αυξημένα είναι στη Ζάκυνθο τα κρούσματα σε μαθητές, με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και να τονίζουν ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή για να μην υπάρξει διασπορά του κορονοϊού. Πλέον από το προηγούμενο μήνα και μετέπειτα παρατηρούνται δυστυχώς κάποια κρούσματα και σε παιδικές, σε πιο μικρές ηλικίες. Εκτός από το πρώτο δημοτικό σχολείο, σε καραντίνα για ακόμα 10 ημέρες είναι και το έκτο δημοτικό, λόγω κρούσματων που είχαν σημειωθεί πριν λίγο καιρό.